Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ πέρα. Και το εννοώ το φίλες και φίλοι, νιώθω ήδη δεμένος με την Μητρολοακαρνανία, δεμένος με το Αγρίνιο. Και αν θέλετε, πριν από ένα χρόνο περίπου που ήμασταν μαζί εδώ, σας είχα πει από τότε ότι αρχίζει η ανάκαμψη. Αρχίζει η μεγάλη επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας στο ρόλο που της πρέπει, στον ρόλο που πρέπει να επιτελέσει για τον τόπο. Σας είχα πει, αν θυμάστε τότε, ότι το μνημόνιο δεν έτυχε, πέτυχε. Ότι αυτό είναι το καλύτερο για τη χώρα. Και η δικαίωση ήρθε από τα πλέον απρόσμενα χείλη. Η Άγγελα Μέρκελ ομολόγησε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες ότι κάνανε λάθος και ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε δίκιο. Δυστυχώς, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος έχει πει, ελάχιστα ή μάλλον χίλιες φορές να μην είχε δικαιωθεί. Όμως ήταν προφανές ότι πηγαίναν έτσι τα πράγματα, τα κατήγγειλε έγκαιρα και πολύ πιο έγκαιρα, το είπε και ο πρόεδρος της τοπικής εδώ, σκεφτείτε τη διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ, παρότι κυβερνών κόμμα, ακόμα και σήμερα δεν είναι απλώς απόν από τις διαβουλεύσεις για το μέλλον μας, για το μέλλον του τόπου. Συζητάνε Γάλλοι, Γερμανοί, Αυστριακοί, Φιλανδοί για το μέλλον το δικό μας και η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο να συμμετέχει, αλλά και να συμμετείχε. Δεν έχει στοιχειώδεις αντιπροτάσεις, δεν έχει μια εναλλακτική λύση, δεν έχει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Κι όμως η Νέα Δημοκρατία εδώ και ένα χρόνο έχει παρουσιάσει, παρότι αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι δεν συνηθίζεται αυτό που βλέπετε στα τραπέζια σας, ένα κόμμα πριν έρθει στην κυβέρνηση να παρουσιάσει το φορολογικό του νομοσχέδιο. Έχουμε συνέστηση των ευθυνών μας, έχουμε συνέστηση της δυσκολίας των ημερών αυτών και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει γιατί αυτή η εικόνα διάλυσης μιας κυβέρνησης στις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας είναι απαράδεκτη. Οι υπουργοί μεταξύ τους δεν συνεννοούνται. Κάνουν μπαλάκι τις ευθύνες. Κάθε φορά που ασκούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, όποτε εμφανίζονται, γιατί συνήθως δεν εμφανίζονται, τουλάχιστον στις δικές μου ερωτήσεις, δεν εμφανίζονται οι αρμόδιοι υπουργοί, αλλά και όταν εμφανίζονται, κοιτάνε να κάνουν μπαλάκι την ευθύνη ο ένας στον άλλο. Όταν έπιασε για παράδειγμα το Μόσχελ ότι είχε τριπλασιάσει τις δαπάνες του πολιτικού του γραφείου την ίδια εποχή που προανήγγειλε απολύσεις, συρρήκνωση της ΕΡΤ, το μόνο που βρήκε να πει ήταν «Α, δεν το έκανα εγώ, το έκανε ο Μπαμπούκης». Η ουσία είναι ότι τα κάνουν όλα λάθος με το χειρότερο τρόπο στην πιο κρίσιμη στιγμή. Πρέπει να φύγουν. Πρέπει να φύγουν γιατί όπως προϋπόθηκε δεν στέκονται ούτε εντός ούτε εκτός της χώρας. Εντός της χώρας πώς να σταθούνε αυτοί που ανέβηκαν στην εξουσία με το λεφτά υπάρχουν για να ανακαλύψουν τελικά οι Έλληνες ότι δεν υπάρχουν τα δικά τους τα λεφτά πλέον. Ότι κινδυνεύει ακόμα και το πιο στοιχειώδες, το σπίτι του Έλληνα. Μια μεγάλη διαφορά που είχαμε από τις υπόλοιπους Ευρωπαίους ήταν ότι ο Έλληνας είχε σπίτι. Τώρα κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Δεν στέκονται όμως, και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, διεθνώς σε μια κρίσιμη περίοδο που θες μια κυβέρνηση, μια ηγεσία που να μπορεί να διαπραγματευτεί δύσκολα, σκληρά. Τι έχουμε? Έχουμε το παράδειγμα του Ευάγγελου Βενιζέλου που εμφανίστηκε προλίγων μηνών ως ο σωτήρας της κυβέρνησης προκειμένου να διατηρηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία. Θυμάστε τον τραγέλαφο εκείνης της ημέρας. Και τι έκανε αυτός ο τρομερός εγκέφαλος της κυβέρνησης? Πήγε μόνος του στη Φιλανδία να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει για εμπράγματες εγγυήσεις. Αυτό που ήταν αδιανόητο ακόμα και σε ένα μικρό παιδί, πήγε μόνος του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος. Η Νέα Δημοκρατία έχει παρουσιάσει για πρώτη φορά στα χρονικά κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, συγκεκριμένο, κοστολογημένο, που γίνεται πλέον σταδιακά αποδεκτό και από τους εταίρους μας. Αποδεκτό γιατί έχουν καταλάβει ότι η δική τους λύση που θέλουν να μας επιβάλλουν είναι αδιέξοδη.
Υπάρχουν όμως μερικά σημεία τα οποία θέλω να τονίσω ιδιαίτερα. Πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα επαναπροσδιορίσει τη θέση μας σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Το είπε ο Αντώνης Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη, πως όταν γίνει πρωθυπουργός θα αναπτύξει και πάλι τη σχέση με τη Ρωσία και με την Κίνα. Μπορεί να γίνανε αρκετά λάθη στην προηγούμενη διακυβέρνησή μας, αλλά γίνανε και πολύ σωστά. Οι ελληνορωσικές ενεργειακές συμφωνίες, η συμφωνία με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά, ήταν πολύ σωστές, δίνανε αναπτυξιακή προοπτική. Και όλος τυχαίως, ήταν τα πρώτα που έσπευσε να ακυρώσει η κυβέρνηση Παπανδρέου. Γι' αυτό σας είπα, το μνημόνιο δεν έτυχε, πέτυχε. Εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία και η πρώτη τους αποστολή ήταν να ακυρώσουν τις ελληνορωσικές συμφωνίες. Η δεύτερη αποστολή ήταν να χαθεί αρκετός χρόνος για να βρεθεί η Ελλάδα. Προσέξτε, πήραν εξουσία τον Οκτώβριο του 9, Νοέμβριο της. Περάσανε ένα διάστημα όπου όχι μόνο αρνηθήκανε την βοήθεια από τη Ρωσία και την Κίνα, υπενθυμίζω 25 δισεκατομμύρια η κάθε χώρα προσέφερε σχεδόν άτοκα, ξέρετε 50 δισεκατομμύρια εκείνες τις ημέρες, θα είχαν χαλαρώσει, θα είχαν βγάλει τη θηλιά από το λαιμό μας. Όχι, τα αρνήθηκε. Δεν αξιοποίησε και το δάνειο που είχε φροντίσει να πάρει ο Γιάννης Παπαθανασίου λίγες μέρες πριν πέσουμε, με μια συνέπεια άγνωστη στο παρελθόν από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Ο Παπαθανασίου ήξερε ότι δεν θα είναι υπουργός οικονομίας σε λίγες μέρες. Όμως φρόντισε να πάρει ένα δάνειο 8 δισεκατομμύρια έτσι ώστε ο διάδοχός του, ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα ανήκει, Έλληνας υπουργός θα ήταν, να μην έχει κατευθείαν σφιγμένη τη θηλιά στο λαιμό. Όχι, δεν το κάνανε ούτε αυτό. Δεν το αξιοποιήσανε. Ίσα-ίσα φροντίσανε να χειροτερέψουν τους δείκτες του 9 όσο περισσότερο γινότανε, μεταφέροντας δαπάνες του 10 στο 9, αυτοκτονικές επιλογές για κάποιον αντικειμενικό παρατηρητή, για έναν καχύποπτο, ίσως δεν είναι αυτοκτονικές, ιδιαίτερα όταν βλέπεις ότι χάσανε όσο χρόνο έπρεπε για να φτάσει ο Μάιος, να είναι η Ελλάδα όχι μόνο γονατισμένη αλλά και δεμένη πιστάκονα, και να μπορούν να πούνε, α, δεν έχουμε άλλη λύση, πρέπει να ακολουθήσουμε ό,τι μας λένε. Λοιπόν, αυτές οι επιλογές, οι εθνικά καταστροφικές επιλογές, στοιχίζουν επανάκριβα και θα αναιρεθούν μόλις γίνουμε κυβέρνηση. Και είμαστε αποφασισμένοι, είμαστε διαφορετικοί. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου σήμερα δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας. Η κυβέρνηση δική μας θα προτάξει το εθνικό συμφέρον. Είμαστε διαφορετικοί σε πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύουμε και εμείς στον περιορισμό του κράτους. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ιδιωτικοποιήσεις, εμείς άλλωστε το είπαμε πρώτοι, που πρέπει να προχωρήσουν. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ κάθε μέρα που περνάει αυξάνει το χρέος της Ελλάδας κατά 2 εκατομμύρια ευρώ. Εξηγήστε μου γιατί εδώ και 6-7 μήνες υπάρχει ενδιαφέρον από τους ρωσικούς σιδηροδρόμους για να πάρουν τον ΟΣΕ και η ελληνική κυβέρνηση δεν απαντάει. Υποτίθεται ότι είναι προς ιδιωτικοποίηση, είναι μέσα στις λίστες τους, αλλά δεν απαντάει σε σημείο που να θεωρείται προσβλητική από τους Ρώσους αυτή η συμπεριφορά. Και προσέξτε, όχι μόνο είναι εύκολο, είναι και αναγκαία ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Είναι εύκολο για τον εξής λόγο. Ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται ελάχιστα από τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Μόνο το 2% των μεταφορών, λιγότερο από 2%, γίνονται με σιδηρόδρομο στην Ελλάδα, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι ανάμεσα στο 20% και 30%. Λοιπόν, οι όποιες αναταράξεις υπάρξουν βραχυπρόθεσμα δεν αναστατώνουν την εθνική οικονομία. Επιπλέον είναι ένα εργαλείο οι σιδηρόδρομοι που πρέπει να αναπτυχθεί για το καλό της οικονομίας, γιατί καλές σιδηροδρομικές μεταφορές στοιχίζουν λιγότερο για τον επιχειρηματία, για τον αγρότη, για όλους, είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Έχει ένα ρωσικό ενδιαφέρον που αν μη τι άλλο έχουν τεχνογνωσία. Η Ρωσία είναι μια χώρα που χτίστηκε πάνω στους σιδηροδρόμους.
και επιμένεις να αγνοείς αυτή την πρόταση, αυτή την προσφορά. Γιατί? Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά καχύποπτος, απλώς θα επισημάνω ότι κάθε άλλο παρά εθνικά συμφέρουσα είναι η τακτική αυτής της κυβέρνησης. Και μιλώντας για την απαραίτητη αλλαγή που πρέπει να επέλθει στο δημόσιο τομέα, ναι, είπαμε ότι πρέπει να μειωθεί. Είναι δυσανάλογα μεγάλο το ποσοστό του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορείς και να πετάς στον δρόμο δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, γιατί ακόμα και αν πούμε ότι το κάνεις με καθαρά οικονομικήστικη λογική, ότι θα γλιτώσω 5 φράγκα, δεν γλιτώνεις 5 φράγκα. Πέρα από τα επιδόματα ανεργίας του και τη ζημιά στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι το ζητούμενο ότι αφαιρείς και από την αγορά εισοδήματα, τις στεγνώνεις ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, πρέπει να γίνει με μια σταδιακή αποκλιμάκωση, το phase out που λένε στα αγγλικά, αλλά πρέπει να γίνει με κοινωνική συμπαράσταση. Δεν μπορείς να πετάς ανθρώπους στον δρόμο. Τίποτα όμως δεν πρόκειται να κάνουμε εάν δεν χτυπήσουμε τη ρίζα της κακοδαιμονίας μας. Και η ρίζα της κακοδαιμονίας της Ελλάδας είναι ότι κακά τα ψέματα εδώ και 15-20 χρόνια έχουμε συρρυκνώσει την παραγωγική μας βάση, έχουμε κάνει εγκλήματα όπως το να συμφωνήσουμε με τους Ευρωπαίους να πληρώνονται οι αγρότες μας για να μην παράγουνε. Τώρα βλέπουμε πόσο στοιχίζει αυτό. Για πρώτη φορά μετά την κατοχή η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να θρέψει τον πληθυσμό της. Αχρηστέψαμε ένα πολύτιμο τομέα όπως ήταν οι Έλληνες αγρότες. Λοιπόν, η Ελλάδα εδώ και 15-20 χρόνια καταναλώνει πιο πολλά από όσα παράγει, εισάγει πιο πολλά από όσα εξάγει. Αυτό πρέπει να το χτυπήσουμε. Και ο καλύτερος τρόπος να το χτυπήσεις είναι σε δύο άξονες και είναι βασικοί άξονες του προγράμματός μας. Είναι η ενίσχυση των εξαγωγών, η αύξηση των εξαγωγών, να βοηθήσουμε τον Έλληνα εξαγωγέα, να βοηθήσουμε τον Έλληνα επιχειρηματία, τον Έλληνα αγρότη να γίνει εξαγωγέας και να προσελκύσουμε επενδύσεις. Να προσελκύσουμε επενδύσεις προσφέροντας καλύτερο έδαφος, προσφορότερες συνθήκες από ό,τι οι γείτονές μας. Γι' αυτό και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το χαμήλωμα των φορολογικών συντελεστών και οι ειδικές συνθήκες για μεγάλες επενδύσεις, αλλά και για μικρομεσαίες, είναι συστατικά στοιχεία. Έχουμε μία καθαρά αναπτυξιακή λογική. Και εδώ πέρα να σας μιλήσω λίγο για τον τομέα της αρμοδιότητάς μου, τον τομέα που μου ανέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς. Μου ανέθεσε τον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα, στον χώρο αυτό ανήκει η ΕΡΤ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θέλω να σταθώ λίγο στην ΕΡΤ. Γιατί πραγματικά εκεί βλέπεις με τον πιο εύγλωτο τρόπο τη διαφορά ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνει το ΠΑΣΟΚ? Αποφασίζει τη συρρήκνωση, την απαξίωση περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού κράτους, της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, γιατί οι συχνότητες της δημόσιας τηλεόρασης είναι περιουσιακό στοιχείο, δεν μπορείς να τις κλείνεις χωρίς λόγο, λέγοντας ότι θα εξοικονομήσεις 1-2 εκατομμύρια γιατί θα πωλήσεις 1000 ανθρώπους, και ταυτόχρονα να γίνεται πρωτοφανής διασπάθηση της δημόσιας περιουσίας από τη διοίκηση που έβαλε το ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ. Είναι 2 σκάνδαλα που έχω φέρει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχω καταθέσει μηνυτήριες αναφορές. Έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά, αλλά όλος τυχαίως δεν ακούσατε τίποτα στα κανάλια. Ίσως σε 1-2 κανάλια ακούσατε 1-2 κουβέντες και μετά το εξαφανίσαμε. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και φτάνουν πολύ ψηλά. Υπάρχουν ευθύνες πολιτικών προσώπων. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Αυτοί λένε για την Τιτανικό, για καράβι που βουλιάζει. Προσωπικά πιστεύουμε ότι το καράβι δεν βουλιάζει, μπορεί να σωθεί. Αλλά ας πούμε στη δική τους λογική. Είναι ένα καράβι που βουλιάζει, και όμως υπάρχουν ακόμα λαμόγια που κοιτάνε να κλέψουν ό,τι μπορούν.
Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο η ΕΡΤ σήμερα που απολύει 1.000 ανθρώπους για να εξοικονομήσει 1 εκατομμύριο ευρώ, να σκορπάει 25 εκατομμύρια ευρώ για τα δικαιώματα του Champions League. Τη στιγμή που όλοι ξέρανε, αν δεν το έχετε πληροφορηθεί, η ΕΡΤ προσέφερε 32 εκατομμύρια ευρώ, όταν όλα τα άλλα κανάλια προσφέρουν το πολύ μέχρι 6, γιατί ξέρουν ότι μέχρι τόσα μπορούν να πάρουν πίσω. Πού πάει αυτή η διαφορά? Θα κληθούν να απαντήσουν στον εισαγγελέα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρακτική Πασό. Συρρυκνώνω, απαξιώνω τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων και από την άλλη μεριά κοιτάνε ακόμα τα ημέτερα λαμόγια να βγάζουν το κάτι πίστους. Ποια είναι η δική μας αντίστοιξη? Εμείς βλέπουμε τη δημόσια τηλεόραση σαν αναπτυξιακό εργαλείο. Η δημόσια τηλεόραση μπορεί να βοηθήσει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, που είναι το καθοριστικότερο στοιχείο για να δούμε άσπρη μέρα. Η ΕΡΤ είχε μια συμφωνία για 5 δορυφορικά κανάλια, την οποία την ακυρώσανε παράνομα, και αυτό είναι υπό δικαστική διερεύνηση, για να εξυπηρετήσουν τα λαμόγια τους. Και τώρα, πέρα από τις απαντήσεις που θα πρέπει να δώσουμε, είναι γιατί χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Γιατί σκεφτείτε πόσο χρήσιμο θα ήταν σήμερα για την ελληνική οικονομία ένα δορυφορικό κανάλι που να προωθεί τις εξαγωγές, που να παρουσιάζει τα ελληνικά προϊόντα, τον τρόπο παραγωγής τους, τη διατροφική τους αξία, να εξοικειώνει τους καταναλωτές άλλων χωρών με τα δικά μας προϊόντα, έτσι ώστε να τα ζητάνε, έτσι ώστε να μπορούμε να τα εξάγουμε ευκολότερα. Ένα κανάλι επενδυτικό, που να παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, να εξηγεί το επενδυτικό πλαίσιο, να ενθαρρύνει, να εξοικειώνει τους επίδοξους επενδυτές. Γιατί αν δεν γίνουν αυτά τα δύο, πιστέψτε με, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Και ταυτόχρονα ένα κανάλι τουριστικό και ένα κανάλι πολιτιστικό, γιατί ο τουρισμός και ο πολιτισμός είναι δύο όπλα της Ελλάδας. Αυτά τα πολύ χρήσιμα εργαλεία τα απεμπολίσαμε. Εμείς θα τα αξιοποιήσουμε. Και στο πλαίσιο αυτό, χρειαζόμαστε όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Εκεί δεν περισσεύει κανένας. Εκεί μπορούν να αξιοποιηθούν όλοι, και πάνω απ' όλα ο εξοπλισμός της ΕΡΤ, το να κλείνουμε την ΕΡΤ1 δεν έχει καμία λογική. Ίσα-ίσα και η ΕΡΤ1, σαν ελληνικό κανάλι, θα μπορούσε να βοηθάει στην εξαγωγική διαπαιδαγώγηση των επιχειρηματιών και των αγροτών. Να τους βοηθάει να αποκτήσουν τα μέσα για να είναι και αυτοί εξωστρεφείς, να μπορούν να βγουν σε ξένες αγορές. Λοιπόν, αφήστε του ποιος ωφελείται από τη συρρήκνωση της δημόσιας τηλεόρασης. Θυμηθείτε τα χαμόγελα στην πρόσφατη συνάντηση του Παπανδρέου με τους εκδότες του ΜΕΓΑ. Απλώς κρατήστε το σας στοιχείο. Είμαστε διαφορετικοί πολλοί, γιατί εμείς κοιτάμε το εθνικό συμφέρον, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς λειτουργεί πολύ υπεύθυνα. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα που δεν έχει ξαναγίνει επίσης. Πριν σας είπα πόσο σπάνιο είναι ένας Έλληνας ηγέτης να μην υποκύπτει στις πιέσεις των Ευρωπαίων εταίρων και να επιμένει σε αυτό που θεωρεί εθνικά ωφέλιμο. Εδώ θα σας πω για έναν Έλληνα πολιτικό αρχηγό που για πρώτη φορά, πριν ανέβει στην κυβέρνηση, τόλμησε να πει στους συνδικαλιστές δεν θα κυβερνήσουμε μαζί. Εγώ κρατάω το κουμάντο. Έχει σημασία αυτό να γίνεται προεκλογικά. Γιατί οι καθαρές εξηγήσεις φέρνουν και καλύτερα αποτελέσματα. Και θέλω εδώ να πω δύο λόγια για την υπόθεση των ταξίδι. Γιατί έχουν γίνει παρερμηνίες. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τα αιτήματα των οδηγών, των ιδιοκτητών. Υπογραμμίζει ότι είναι λάθος αυτό που γίνεται, απελευθέρωση σε μια υπερκορεσμένη αγορά. Γιατί δεν είναι ότι έχουμε λίγα ταξί στην Ελλάδα, οπότε με περισσότερα ταξί θα υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός προς όφελος του καταναλωτή, του πολίτη. Όχι, εδώ, όπως και στην περίπτωση των φορτηγών,
Είναι διαφορετικό. Η Ελλάδα έχει περισσότερα, πολύ περισσότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και μια τέτοια απελευθέρωση όπως την δρομολογεί το ΠΑΣΟ θα οδηγήσει σε μονοπωλιακές καταστάσεις που θα είναι εις βάρος του συνόλου, εις βάρος του καταναλωτή, εις βάρος του πολίτη. Είμαστε δίπλα τους. Όμως είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε απειλές και τσαμπουκάδες, ιδιαίτερα από δικά μας μέλη. Πρέπει να δίνουμε το σωστό παράδειγμα. Και είναι φίλος ο Θήμιος ο Λιμπερόπουλος και λυπήθηκα για αυτό που έγινε, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι του τα είχε πει ο Σαμαράς, του είχε επισημάνει ότι δεν πρέπει να παίξει το παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ. Το παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ είναι οι κοινωνικοί αυτοματισμοί. Είναι να στρέψει τη μία ομάδα εναντίον της άλλης μέχρι να φτάσουμε στην εξαφάνιση της μεσαίας τάξης που σας είπα. Μέχρι να μην υπάρχουν πια ιδιοκτήτες ταξί ή ιδιοκτήτες φορτηγών, να είναι όλοι τους υπάλληλοι σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που θα λειτουργούν και εις βάρος του πολίτη, του καταναλωτή. Λοιπόν, εμείς λέμε όχι σε αυτές τις πρακτικές. Είμαστε έτοιμοι πραγματικά να αναλάβουμε τις ευθύνες και κάτι να ξεκαθαρίσω. Αυτό που οπωσδήποτε δεν πρέπει να γίνει είναι να ξανακάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Γιατί κάναμε λάθη. Από το 4 στο 9 γίνανε λάθη. Με σημαντικότερο ότι ενώ το 4 είχαμε διαγνώσει σωστά το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, είχαμε καταρτήσει το κατάλληλο πρόγραμμα, δεν το εφαρμόσαμε. Και αφήσαμε ορισμένους να συνεχίσουν τις πρακτικές των προκατόχων τους. Αυτό δεν θα επιτραπεί. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας εξ αρχής, αλλά το πιο σημαντικό, γιατί αυτό ήταν ένα κύριο λάθος που κάναμε, πρέπει μεταξύ μας η διάβλη επικοινωνίας να είναι ανοιχτή. Από τη βάση, στα όργανα, στην ηγεσία. Γιατί υπήρξαν απομονώσεις στο παρελθόν και δεν λειτουργήσαν σωστά. Και αυτό που θέλω να σας ζητήσω είναι ενεργό συμμετοχή. Και αυτό που μπορώ να σε εγγυηθώ είναι ότι η διάβλη επικοινωνίας με την ηγεσία του απλού μέλους μέχρι την ηγεσία θα παραμείνουν ανοιχτοί στο πιο κρίσιμο κομμάτι. Γιατί τα δύσκολα δεν θα είναι οι εκλογές. Τα δύσκολα αρχίζουν την επομένη των εκλογών. Και εκεί για το καλό της Ελλάδας πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε σωστοί, πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Όσο δουλεύουμε μαζί, όσο είμαστε ενωμένοι, δεν φοβόμαστε τίποτα και μπορούμε να ξαναδώσουμε ελπίδα στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι για την παράταξή μας πλέον. Είναι για τη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο ελληνικό κόμμα, η μόνη παράταξη που έχει μία οδό διεξόδου, που έχει μία εναλλακτική, ρεαλιστική πρόταση. Είναι η μόνη ελπίδα. Ανάμεσα στην υποτακτική λογική του ΠΑΣΟΚ και την προσμονή του χάους από την αριστερά και αφήνω τους ευκαιριακούς υποστηρικτές της κυβέρνησης Παπανδρέου από την λεγόμενη κεντροδεξιά πολυκατοικία, τους αφήνουμε στην άκρη και τους αφήνει ο ελληνικός λαός στην άκρη. Εμείς όμως όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε σωστά για το καλό της χώρας μας. Σας ευχαριστώ.